ξεκινήσει τα site και γράφανε που η Κωνσταντίνα έκατσε στην καρέκλα σου. Ναι, και πήραν αφορμή από αυτό και... Δεν πιστεύω καθόλου σε καρέκλες. Πιστεύω στα αυθόρμητα πράγματα που γίνονται. Πιστεύω στο ταλέντο. Πιστεύω στην καλή διάθεση. Πιστεύω σε ομάδες. Πιστεύω σε ωραίες παρέες. Αυτά με ενδιαφέρουν. Αν σε ενοχλούσε κάτι, θα το έλεγες, αν σε πρόσβαλε κάτι στην εκπομπή. Αν με προσέβαλε κάτι στην εκπομπή, όχι, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα το έλεγα μπροστά σε μία κάμερα ή την ώρα της εκπομπής. Γιατί εκείνη την ώρα την εκπομπή την κάνεις για τον κόσμο που σε παρακολουθεί. Δεν νομίζω ότι είναι πρέπον ή σωστό να δείξεις κάτι άλλο την ώρα μιας εκπομπής, γιατί σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που βλέπουν την εκπομπή. Στον αέρα, αλλά θα εξέφραζες το παραπονό σου σε κάποιους ανώτερους αν σε πείραζε κάτι πραγματικά, αν σε ενοχλούσε. Όταν με πειράζει κάτι, το λέω σε αυτόν ο οποίος το προκαλεί και αυτό το κάνω σε όλη μου τη ζωή. Δεν θα πάω σε κάποιο ανώτερο ή σε κάποιο κατώτερο. Η εξήγηση, οι καθαρές κουβέντες και η συζήτηση είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να τύχει σε οποιαδήποτε σχέση. Γιατί μόνο έτσι λύνουν τα προβλήματα. Με την Κωνσταντίνα μέχρι το τέλος τη σεζόν θα γίνετε φίλες, θα έρθετε. Θέλεις, το νιώθεις. Με όλους τους ανθρώπους θα ήθελα να συμβεί αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις, εγώ γενικά στην δουλειά μου και από τότε που ήρθα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, και λέω τώρα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα γιατί εκεί έχω τις φίλες μου που είμαστε φίλες από το 1991. Λοιπόν, αυτές είναι φίλες μου, έτσι. Γιατί έχουν αποδείξει στον χρόνο και τους έχω αποδείξει και εγώ ότι μπορούμε να είμαστε μαζί και ότι μας αρέσει να είμαστε μαζί. Στις δουλειές, όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά γενικά στις δουλειές, είναι καλό να υπάρχουν καλές σχέσεις. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν φιλίες. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι κολλητοί μαζεμένοι.